ακουστεί, αλλά πρόσεξε, μην τυχόν και πατήσει τις φωνές, την βάψε όλοι μαζί. Θα κάνετε όλοι παρέα στο πτώμα. Μα, ναι, δεν μπορώ να σε δω τώρα. Τι γιατί, παιδί μου, έχω κόμενε εδώ, κάνω πάρτι. Φάλα! Τη φάρα της. Καλτάξε που βαλάμε το πτώμα από εδώ, εκτός αν θέλεις να χωρίσεις τα δώρα του γάμου, πάνω από το ευτυχισμένο κουφάρι του Φιλιστίνας τους, ε! Αν δεν μας καταλάβεις θα την αφήσω να φύγει. Χαλάρωσε τώρα, θέλω να είσαι άνετος. Κουλάρισε, δεν θες να φέρνω τώρα, εντάξει, για τη γυναικούλα σου, μωρό μου. Για σου κάτσε τα μάτια σου. Πρέπει να σου δώσω το όπλο. Νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο για όλους μας. Και για τον Wayne. Αν σου το δώσω, θα γίνεις φίλη μου. Ας τα πω ότι θα γίνω φίλη σου. Μη φοβάσαι, κρατάω το λόγο μου σκάφο. Έλα, δώσε μου το λόγο σου. Εντάξει. Προσπάθησες να με κάνεις να πουλήσω τον άντρα μου και αυτό δεν το συγχωρώ! Μπορεί να τον θες για πάρτι σου, ε? Αυτό είναι, ε? Θες να την πέσει τον άντρα μου? Κάντο μωρή ξεσκισμένη και θα σε κόψω κομματάκι! Τώρα κάτσε στη θέση σου, σκόψε το στόμα σου. Περιμένουμε παρέα. Ναι, περιμένουμε παρέα. Εγώ είπα να είμαστε φυσιολογικοί. Καλύτερα να κάνουμε χειλά μας. Ξέρετε τι άκουσα. Οι Αριανοί κρατάνε εχμάλωτο τον σπουδαίο πάρτι, Μπρος. Φοβερή κοσμοσύρωη, παιδάκι μου. Τέσσερα άτομα. Η κοινωνικότητα όμως, από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν ποτέ και το φόρτε σου, έτσι δεν είναι? Δεν κοιμήθηκες ακόμα. Χάλια. Λες να κοιμηθείς το διάβολο, έτσι, παιδί μου. Βλέπετε το διαζύγιο φορά με την εκδηλητέα σου. Χίλια συγγνώμη, μπορεί να σε συναντήσω την επόμενη που κέρδισε στα Όσκαρ. Θέλω να πω προφανώς και πρώτη μας μπάρια τούτης. Παπά, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Βλέπεις, είναι φίλοι μου, παιδί μου. Και Velvet, η Brooke Daniels. Η Brooke Daniels. Τώρα μάλιστα. Θα ξεράσω. Κουνελάκια του Playboy Bruce. Πολύ δεύτερο. Δεν είμαι κουνελάκι μου, η Playmate του μήνα. Αλλά κυρίως είμαι ηθοποιός. Τι λες? Όπως και να έχει, γλυκιά μου, εάν αυτό που βλέπω είναι αποτέλεσμα σαδομαζοχισμού και αν ο Bruce από εδώ σε έχει σπάσει στο ξύλο και θέλεις να του κάνεις καμιά μήνυση, να ξέρεις ότι θα αποζημιωθείς από το δικό του μερίδιο στην περιουσία.
Όχι από το δικό μου. Ναι, παιδί μου, σου παρακαλώ. Τσακίσου, φύγε από εδώ. Δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου, πήγαινε μέσα. Σε παρακαλώ, μαμά, μην με φράβει! Είναι πάρα πολύ ερωτητικό, μεγάλο σαφιά. Μα γιατί τηλέφερες μαζί σου, γιατί τηλέφερες. Την έφερα απλώ για να σου υπενθυμίσω ότι αυτή και εγώ είμαστε δύο. Ενώ εσύ είσαι ένα. Και αυτό πρέπει να το λάβει στο παρά υπόψη το διακανονισμό. Ναι, μπαμπά, και αυτά τα πράγματα είναι προσωπική μα υπόθεση και είναι πια προηγούμενο που δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν τώρα. Όχι, 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 δεν υπάρχει τίποτα το ιδιωτικό ανάμεσα στον πατέρα σου και σε μένα. Δικιά μου, είμαστε φιλαράκια. Το εγώ είμαι ο Γουέρι. Και αυτή μια και τόφερη κουβέντα είναι το μωρό μου. Η σκάουτ. Λοιπόν, εντάξει, ελπίζω να τελειώσαμε έτσι. Οι φίλοι σου μπορούν να φύγουν τώρα. Πλήρωσέ του για τι υπηρεσίε του. Και να τελειώνουμε, γιατί Μπρους Ντελαμίτρη έχω έρθει σήμερα εδώ για δουλειά. Σε παρακαλώ, θα άκουσε. Πάει και βάλει ότι φύγει από εδώ. Σε παρακαλώ, φύγει από εδώ. Υπάρχει λόγος. Τι σου συμβαίνει, Μπρους? Τι σου συμβαίνει? Για την κόρη σου μιλάμε στο κάτω-κάτω. Με αηδιάζεις. Προτιμάς να κάθεσαι με τσούρες εδώ, αλήτες και αλήτησες, παρά να κάθεσαι με την κόρη σου. Κάθαρα. Κυρία Ντελαμίτρη. Παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι μια φορά μεθύσατε τόσο που αποβάλλατε, ότι γίνατε τόσο λιώμα που χάζατε το μωρό σας? Τι είπες? Το διάβασα σε ένα περιοδικό. Πώς τολμάς να μου μιλάς εσύ, μπορείς να μου πεις? Μπρος, τι συμβαίνει εδώ πέρα μέσα? Τι είναι αυτή, μπορείς να μου πεις? Τι έχουμε εδώ, κανένα καινούριο σενάριο δικό σου, εφαρμογή, κανένα κολπάκι του δικηγόρου σου? Έχεις φανταστεί ότι θα με ρίξεις τη μοιρασιά? Και είσαι τόσο σίγουρος ότι θα βγάλεις και το διαζύγιο σου βάρος μου? Αυτά τα κολπάκια αγάπη μεταξύ μας ξέχνατα, δεν θα πιάσουν σε τίποτα. Μου τα δίνεις όλα, τι εξυπηρετώ, έχεις? Μαμά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να έρθουμε αργότερα. Ναι, Βέλβετ, πάμε. Εσένα θα σε πάρει ο δικηγόρος μου, Μπρους Ντελαμίτρη. Γιατί να μπλέξουμε με αυτά τα παράσιτα του νόμου? Κυρία Ντελαμίτρη, γαμημένοι δικηγόροι ρουφάνε το μεθούρι αυτής της χώρας. Γι' αυτό εγώ λέω να τους γαμίσουμε. Από εδώ και πέρα, εγώ θα αναλάβω τις διαπραγματεύσεις για τον κύριο Ντελαμίτρη. Είμαστε εντάξει, κύριε Ντελαμίτρη? Είμαστε εντάξει. Ναι, 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 θα τα πούμε. Η αλήθεια είναι, κυρία Ντελαμίτρη, ότι ο Μπρους από εδώ πέρα σας προτιμάει νεκρή. Ναι, νεκρή! Το άκουσα, με το λέει, με το ίδιο το στόμα. Και αποφάσισα να τα πω, δώσω τις ευχαρίστησες που έχει χαρίσει το παρελθόν να εκπληρώσω την επιθυμία. Πώς, τι συμβαίνει εδώ πέρα μέσα? Ποιος είναι αυτός με το πιστόλι που με απειλεί? Μα κάνε κάτι! Πώς, τους έχεις βάλει να σκοτώσεις τα αλήθεια? Ναι, δεν σημαίνω, γιατί δεν μαθαίνω. Ακούσέ με. Ακούσέ με, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ό,τι και να σου έχει δώσει αυτός, εγώ πληρώνω τα διπλά. Αχ! Έλα τώρα, μπρος μου, το κάνεις. Οι άνθρωποι σκοτώνονται συνέχεια. Κάθε δύο δευτερόλεπτα, σε μερικές περιοχές, μάλιστα του Λος Άντζελες, είναι πολύ τυχεροί να προλάβουν να φάνε μεσημεριανό. Αν έχεις αρχίδια, επιβιώνεις, τη βγάζεις καθαρή. Αν όχι, έλα άσε με να τη φάω την πουτάνα. Θα σου μείνει και το σπίτι ολόκληρο. Αχ! 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 Τι το κάνεις? Δεν θέλω να τη δω μικρή. Εντάξει, δεν με νοιάζει τι είπα. Είτε δεν είπα στο παρελθόν, τώρα σου λέω ότι δεν θέλω να πεθάνω. Αν η πρόοδο μετράει για εσένα, σε κέντρα που μην το κάνει, α την ίσχυση, παρακαλώ, Βαϊ. Το ξέρει ότι σε έχω σαν παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να θυμώνει, Μπρους. Δεν χρειάζεται να θυμώνει. Μη φόβο, Βαϊ. Ξεκάθαρα, πάστε. Βιώστε μια ώρα, ξέρετε τι σκύλε που εδώ πέρα θα πεταχτούν σε όλο το δωμάτιο. Κατέβασε το όπλο σου. Μπρουκ, κατέβασέ το, είπα. Μη συμμαθεύεις το μωρό μου. Δεν θα το κάνει, Γκόλι. Έτσι είναι, Σκάουτ. Θέλω τόσο πολύ να σε σκοτώσω, Σκάουτ, που σχεδόν μυρίζω το αίμα σου. Μπρουκ, αν πυροβολήσεις και σκοτώσεις το μωρό μου, θα πεθάνετε όλοι σας. Μέσα σε δευτερόλεπτα θα πεθάνετε. Ναι, εσύ τι να πάσε, όχι εμάς. Δεν σε συμφέρει να την ανταλλάξει με εμάς. Και αυτό πέταξε το όπλο σαν μέσα της ρίξης. Ξέρεις, Μπρους, αυτό που κάνουμε τώρα, ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει μεξικάνικη ωραία μονομαχία. Βλέπω στο σινεμά. Και ξέρεις τι σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω με μια τέτοια ωραία σκηνή? Στο σινεμά. Όταν βλέπω δύο τύπους να σημαδεύουν ο ένας τον άλλον με τα όπλα τους και να υδρώνουν και να ξεφυσάνε, λες και τρέχει τίποτα. Σκέφτομαι, Μπρους, γιατί έλεγε κανένας από τους δύο δεν αποφασίζει να τον βουλώσει και να πυροβολήσει? Αυτό δεν είναι το λογικό, Μπρους? Και τώρα, μου θέλω, Μπρους, δεν κρατήσει για πολύ αυτό. Μάλλον δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ ακόμα, Μπρους. Έτσι, θα σταματήσουμε.
σπουδάει τα φάρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τη διαιτηθώ το σχέδιο. Δεν γίνεται τίποτα, Μπρουζ. Δεν υπάρχει γιατρό στο σχέδιό μου. Το σχέδιο, Μπρουζ, ποιο είναι αυτό? Το σχέδιο για τη σωτηρία μα. Τη δική μου και τη σκάου του μωρού. Όπου να είναι, έρχονται! Τι έρχονται, Γουέι. Οι υπόλοιποι γίνονται. Το ξέρω ότι είσαι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, αλλά ακόμα και εσύ δεν μπορεί να μα σώσει από μόνο. Και ποιο μπορεί να μα σώσει, Γουέι. Μπάτσι, Μπρουζ. Οι δημοσιογράφοι, τηλεόραση, ο λαό τη Αμερική. Τι νόμιζε ότι θα έρθει το υπηκό? Δεν πέσουμε σε καμιά. Μαζί με την Brooke Daniels, το γυμνό μοντέλο. Θα πιάσουμε, ρε γαμό! Λαϊλατώντας και σκορπώντας το θάνατο, σκοτώνοντας χωρίς διάκριση. Όπως ακριβώς η φανταστική αντίήρωη του βραβευμένου με Όσκαρ φίλου του Μπρουζ Ντελαμίτρη, συνηθισμένη Αμερικανή. Την κολλημένα φάρα! Για την κολλή την ταινία μου! Τα ακούς, παιδε! Τώρα θύμωσε, παιδί, κάποιο θα λέει τις ταινίες σου! Δεν κάνω! Κοίτα, μιλάτε συνέχεια εδώ μέσα και εγώ την έκλεισα τη γαμημένη. Βουέιν, εγώ έφυγα! Τι να κάνω μόνο μου, μιλάνε συνεχώς, εσύ μπορείς να δεις τηλεόραση έτσι. Βουέιν! Ναι. Ακούστε με, σε παρακαλώ. Καλύτερα να μας αφήσει να φύγουμε, γιατί τώρα που θα έρθουν οι μπάτσοι, δεν θα μπορέσετε να το σκάσετε. Σκέψτε το αυτό. Δεν θέλω να το σκάσω, κυρία Ντελαμίτρη. Εγώ τους κάλεσα τους μπάτσους, εγώ τους ζήτησα να έρθουν, εγώ. Εσύ κάλεσες την αστυνομία. Όχι, εγώ κάλεσα τους δημοσιογράφους. Αυτοί θα πρέπει να κάλεσαν την αστυνομία, Μπρουζ. Αλλά δεν πειράζει, δεν πιστεύω ότι έχουμε συνηθίσει. Να τους αγνοούμε τους μπάτσους. Πάω στοίχημα. Μπρουζ, αυτή θα είναι. Για να δούμε. Ναι. Ναι, εγώ είμαι ο Γουέιν Χάτσον, ναι. Εκτός από τον Μπρουζ Ντελαμίτρη, κρατάμε τη γυναίκα του τη Φάρα, την κόρη του τη Βέλβετ, που είναι πολύ ωραίο γκομενάκι, να της πάει αυτό το χλουδωτό που έχει, και την Μπρουκ Ντάνιελς, που σημειώστε το. Είναι ηθοποιός, ναι, είναι ηθοποιός. Ναι, δραματικό ρόλο, ναι. Όχι. Θέλω μεγάλο κανάλι, άμα είναι το κάνω. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο, σε πάρω εγώ εκεί, τα λέμε. Τι δεν κάνεις, Γουέι. Μεγάλο κανάλι για να κάνεις, τι εννοεί. Έχεις κάποιο σχέδιο, Γουέι. Ναι, έχω ένα σχέδιο, να γλιτώσω. Να μην με εκτελέσουν για φόνο, αυτό έχει προτεραιότητα. Για μένα και τη σκάου το μωρό μου. Δεν θα σας στείλω στην ίδια. Πρέπει να φωνάξουμε ένα γιατρό. Θέλω να καταλάβεις μια και καλά, γιατί δεν δίνω δεκάλα μέσα για τη σκάου ζωή κανενός. Έτσι είναι το σχέδιο, Γουέι. Δώσε βάση του. Αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι. Είναι. Ότι την έχουμε πουτσίσει. Ναι, όπως ξέρεις, σκάουτ από εδώ και εγώ έχουμε σκοτώσει και έχουμε ληστέψει σε 4 πολιτείες. Αργά ή γρήγορα θα μας πιάσουν οι καμιόλιδες και όταν μας πιάσουν, Μπρουζ, έχουμε παραπάνω από αρκετές πιθανότητες να ψηθούμε στην καρέκλα, όπως πολύ σωστά μας είπε η Μπρουκ από εδώ. Και εδώ, Μπρουζ, είναι που σε χρειάζομαι. Τι εννοείς? Ο Γουέιν λέει πως θα γίνεις ο σωτήρας μας. Ναι, Μπρουζ, τι απορείς? Ό,τι και να σου ζητήσουν, δώστο. Ό,τι και να θέλουν, δώστο, να τελειώνουμε πια. Θέλουμε ένα άλλο στην Μπρουζ. Θέλουμε κάποιος να πάρει την ευθύνη. Πρέπει να παράξει ένα θα βγάλει το σκασμό, πες στην Μπρουζ να βγάλει το σκασμό. Θα βγάλει το σκασμό, ξασκισμένο. Μιλάς, παιδί, και. Όλα πετάγεσαι. Ποιος σου είπε τις γαμιόλες να πηλείς στο μωρό μου? Εγώ φταίω, άμα τα ζητάει και ο οργανισμός της. Γι' αυτό βούλωστο, γιατί εγώ και ο Μπρουζ έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα να πούμε εδώ μέσα. Βούλωστο, για να στο φιλώσω. Κάνεις αυτό που θα σου πείτε της γαμάς του όμορφου, μουτράκι, στον διπιτάνα σου, είτε όχι. Σου δίνω το λόγο. Μην αντιμήθεις! Όχι τη μύτη! Μόλις έκανε πλαστική. Δεν χρειάζεται να τα βάζεις με νιάνιαρα, Γουέιν. Μωρό μου, αυτό εδώ πέρα δεν είναι ένα οποιοδήποτε νιάνιαρο. Κοιτάξτε το, αυτό εδώ πέρα είναι σαν κανείς, σαν τσιουάουα. Είναι, δεν ξέρω τι άλλη μάρκα σκύλου είναι. Αυτό εδώ το γαμμένο, έλα το μωρό μου, γεννήθηκε στο Χόλιγου. Το γαμημένο, ξέρεις που συχνάζεις, το φάρει τρώω καφέ, δεν συχνάζεις, Αυτό εδώ πέρα το ξεσκισμένο, θα εξοδέψει τα λίγα χρονάκια της πολύ περισσότερα από όσο θα εξοδέψει η μανούλα σου αν δουλέψει 50 ζωές. Γι' αυτό σου λέω ότι χρειάζεται μια γερή γροθιά. Πάμε σε ένα εξή. Μπορεί να το κάνει αυτό που θα σου πω. Ή το χτυπήσει το βουλικό σου, όχι.
Πάντως να ξέρεις, δεν την αφήνω για σένα. Την αφήνω γιατί μου το ζήτησε το μωρό μου. Εσύ θα το κάνεις αυτό που θα σου πω, είτε το χτυπήσω, είτε όχι. Δεν θέλει τέλος πάντων, πες μου, τι είναι αυτό που θέλεις. Θέλω να μας υπερασπιστείς. Ναι, να μας υπερασπιστείς, μπρος. Να πάρεις το μέρος μας δημόσια. Να μας γλιτώσεις από την ηλεκτρική καρέκλα. Θα σας πιάσω. Στοπ! Εσύ είσαι πιο τρελός από ό,τι νόμιζα. Πιστεύεις ότι αν μιλήσω θα γλιτώσεις τη θωραφική καταβίκη. Εσύ είσαι άνομος σαν το Χίτλερ. Μπρος, για όνομα του Θεού πια! Γιατί πάντα νομίζω τα ξέρεις όλα. Και βέβαια, Μπρούς, είμαστε ένοχοι. Αν αυτό σημαίνει βέβαια ότι κάναμε όλα όσα μας κατηγορούν. Αυτό όμως δεν είναι η ουσία. Έτσι δεν είναι. Ε? Όχι στις μέρες μας. Σήμερα, όσο ένοχος και να είσαι, μπορείς στο βάθος να είσαι αθώος. Κι όμως έτσι. Ξέρω τι σου λέω, Μπρούς. Ξέρω πολλά αποδείξεις. Έχω δει πολλές στην τηλεόραση. Πάρε, ας πούμε, για παράδειγμα, εκείνη την κόμενα που έκοψε το καβλί του άντρα της, μωρέ, πώς τη λέγανε. Οπωσδήποτε, ήταν ένοχη, δεν το αρνήθηκε εξάλλου. Ξερίζωσε τα γεννητικά του όργανα, Μπρους, και τα πέταξε η πουτάνα από το παράθυρο. Τσουντάν! Την είδες την πουτάνα, μπαίνει φυλακή, την είδες. Μήπως πάει πέτρα σε κανένα κάτεργο, όχι, Μπρους. Και ξέρεις γιατί. Γιατί παρόλο που ήταν ένοχη, ήταν αθώα. Εγώ συμφωνώ ότι ήταν αθώα. Αυτός ο μπάσταρδος τη χτυπούσε και τη βίαζε. Ελπίζω το μαχαίρι του τάγκο να μα φύγει. Τώρα, φυσικά, το ξέρω ότι εμεί οι δύο διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Εντάξει, προσωπικά, εγώ δεν καταλαβαίνω πώ μια γυναίκα μπορεί να την βιάσει ο άντρα τη μωρό του, αλλά αν έχουμε υπόψη πω ο άνθρωπο παίρνει απλά ό,τι του ανήκει. Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι κάνω έξι κανένα καριό να κόβει το καβλί ενό πρώην πεζονέα των ΗΠΑ που έχει υπηρετήσει αυτή τη γαμημένη τη χώρα του. Θα πρέπει να σα πείσει, να το ξέρει, τι θέλει. Το δικαστήριο συμφώνησε μαζί τη. Το δικαστήριο ήταν ένα μάτσο λεσβείε και αδερφέ. Ας μην βγαίνουμε τώρα από το θέμα μας. Αυτό που θέλω να πω, Μπρούς, είναι σωστό ή λάθος. Η καρδιολόγησε σκισμένο που ήταν οργανωμένη πουτάνα. Είναι ελεύθερη, Μπρούς. Είναι ελεύθερη. Το έκανε, Μπρούς. Ομολόγησε ότι το έκανε. Ευχαριστήθηκε που το έκανε. Αλλά έμεινε ελεύθερη. Ένοχη, Μπρούς. Αλλά αθώα. Όπως σου είπα. Μπορείς να είσαι και τα δύο στη χώρα της γαμημένης ελευθερίας. Αρκεί βέβαια να έχεις μια καλή δικαιολογία, Μπρούς. Ότι δεν έφεγα σε τίποτα. Πιστεύεις ότι μπορεί να βρεθεί δικαιολογία για τις μαζικές δολοφονίες. Μπρούς, υπάρχει μια δικαιολογία για όλους και για όλα. Πάρε για παράδειγμα εκείνους τους μπάτσους που σε αφήσανε στο ξύλο και όλο το μαυράκι. Τους γράψαμε και σε βίντεο. Τους είδαμε όλοι, Μπρούς. Μήπως τους είδες να μπαίνουν φυλακή. Όχι, Μπρούς. Κανένας δεν κατηγορείται για τίποτα σε αυτή τη γαμημένη τη χώρα. Τίποτα δεν είναι λάθος κανενός. Γι' αυτό σου λέω, ρε γαμότο, εγώ και σκάουτ, γιατί να πληρώσουμε για ό,τι κάναμε. Εγώ και το μωρό μου. Παιδιάς, πες αυτά που θέλει να πεις. Ναι, ας ανακοινώσουμε τα σχέδια μας. Θα σας πούμε πώς έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό θα χρειαστούμε μία κάμερα συντονισμένη με όλα τα κανάλια. Και τα κανάλια του συνδρομητών. Και το τηλεμάρκετινγκ. Το θέλει σκάουτ, σ' αρέσουν οι σκούπες, τι σε νοιάζει. Όχι, αποκλείεται, δεν μπορώ να κάνω άλλο εξώδυνο. Έχω κάνει αρκετά. Έχω κατατίσει πάλι τα νόσου, δεν θέλω. Όχι. Θέλω άμεση σύνδεση με την εταιρεία που μετράει θεαματικότητα, τα ρέιτ. Ναι. Τα ρέιτ. Θέλω να ξέρω πόσο μεγάλο τηλεοπτικό αστέρι είμαι, λεπτό προς λεπτό. Τώρα σας δίνω το λόγο μου, σαν ελεύθερος Αμερικανός πολίτης, ότι όποιον και να στείλετε εδώ μέσα θα μπει με ασφάλεια στο σπίτι και δεν θα πάθει κανένα κακό. Και αυτό γιατί εσείς είστε απλοί παρατηρητές. Εμείς είμαστε η δράση. Ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Ναι, θέλω να στείλετε εδώ μέσα μια δημιουργία ειδικών δυνάμεων με κάμερες, μικρόφωνα και στοφωνάκια. Ξεχάστε το. Θα στείλετε μία δημοσιογράφο με μία κάμερα. Η δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι γυμνή. Ας φοράει τα σκουλάρια γιατί δεν με πειράζει. Όχι χοντρά βρακιά. Μιλάμε για βρακιά που δεν χωράνε ούτε καρφίτσα. Πρόσεξε! Έλα, βέλβε, τελείωνε και ίσχυσε την πλάτη σου. Σταμάτα να βασαλίβεσαι ενώματα και φτιάξου λιγάκι. Έρχεται η τηλεόραση, παιδάκι μου, το κατάλαβες. Ναι, θα κατέβω, θα την τσεκάρω. Πρόσεξε, κύριε Μπάτσε. Αν πας να μου τη φέρεις, τέσσερις αθώοι θα πέσουν ξεροί και θα είναι δικό σου λάθος, κύριε Μπάτσε. Και ακόμα χειρότερα, θα το δει ολόκληρη η Αμερική στην τηλεόραση. Φυλάκια. Μπρος, είμαστε τώρα έτοιμοι να κάνουμε δηλώσεις. Δεν κάνω καμία δήλωση μαζί σου. Καλή τη τηλεόραση, γλίτα. Ναι, μωρό μου, και μαζί μας θα βγει και ο Μπρος, γιατί αν δεν βγει, εγώ θα σκοτώσω την καλή του την κορούλα. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε ολόκληρο το χαμημένο το έθνος. Όμως μπορούμε. Μπορούμε, Μπρος, γιατί είμαστε διασημότητες. Μπορούμε και θα το κάνουμε. Θα ανακοινώσουμε σε ολόκληρη την Αμερική ότι είμαστε δικό σου λάθος. Θα πούμε ότι από τη στιγμή που μας συνάντησες και μίλησες μαζί μας, κατάλαβες ότι δεν ήμασταν παρά φτωχοί, ανόητοι αλήτες και σύμπρους. Εσύ με τις λαμπερές, χολιγουδιανές σου, διεφθαρμένες σου ταινίες. Εγώ.
Διεύθυνες κι εσύ τα πλοϊκά μας μια λουδάκια. Θα πεις επίσης ότι παραδέχεις ότι η δουλειά σου είναι, πώς το λέει μωρέ εδώ, σημείωσα μερικά με το μαρκαδόρο της ΚΑΜ. Μου αρέσει να ψωμίζω από χαρτιά. Μου έτσι, παρακαλώ, δεν νομίζω να φτιάξω, παρά. Τι λέει. Μια ασκρή. Τη δουλειά σου είναι. Μια ασκρή. Κοινική εκμετάλλευση και παραποίηση των κατώτερων και πιο πουταχών στοιχείων της ανθρώπινης ψυχής, την οποία έχει τόσο διαστρεβλώσει. Δεν διαβάζω αυτές τις αγγείες. Θα διαβάσεις, Μπρούς. Οι ελεύθερες τροπευτές είναι το τελικό προϊόν μιας κοινωνίας προξενή θηβία. Η υποψηφιότητα του Μπρούς, Δερμήτρη, είναι μια προσβολή για τους νεκρούς και αντιπροσκοπημένους της Αμερικής. Δεν θα πει αφουάιν. Αποκλείεται! Αυτοί δεν είναι παρά αντιδραστικοί δημοσιογράφοι που προωθούν την οργανωμένη προπαγάνδα εναντίον του δημοκρατικού κόμματος. Προστόξε τη μαλακία, βρήκε την ώρα δηλαδή. Μου ήρθε μια ιδέα, ρε Πουστή. Μου ήρθε μια ιδέα. Μπρους, θα τους δώσεις πίσω το Όσκαρ. Θα το κάνεις ζωντανά. Τηλεόραση. Από σεβασμό προς τα θύματα σου, τους ανθρώπους που εσύ σκότωσες χρησιμοποιώντας εμένα και τις κάλες. Αυτό θα πεις. Στο τσούπερ γράψω εγώ, δεν θα πιάσει, Βέιν. Ό,τι και να πω, δεν έχω τη δύναμη να αλλάξει τον νόμο. Τώρα λες μαλακίες, Μπρους, και το ξέρεις. Τον νόμο, τον νόμο, τον νόμο. Ο νόμος, τον νόμο τον κάνουν ό,τι θέλουν, Μπρους. Ο νόμος δεν είναι ποτέ ίδιος. Είναι ένα κομμάτι γαμημένο πλαστελίνη. Κανένας δεν ξέρει ποτέ τι σχήμα μπορεί να πάρει, Μπρους. Από τη στιγμή όμως που θα μιλήσεις, εγώ και σκάουτ δεν θα είμαστε φρικιά καλύτερες. Μπορεί να είμαστε 100 άλλα πράγματα. Θα είμαστε ήρωες, Μπρους. Θύματα, τέρατα, άγχοι. Θα είμαστε το γαμημένο θέμα μια εθνική συζήτηση. Μια συζήτηση που θα φτάνει στο μεδούλι τη κοινωνία. Με δούλη της κοινωνίας, μόνο εγώ δεν ξέρω που τα βρίσκω όλα αυτά. Στην τηλεόραση μη καταβρίσκω, πράξεις, πως ένα σωρό τέτοις μαλακίες αναφέρεις στην τηλεόραση μια ζωή. Ναι, Γουέιν, αν πω στην τηλεόραση να καταγραφείς όλα, άκουσε με, αν πω ότι με ξανάρχισες από αυτά τα άφια και τις γράψες έπαθα. Κι αλλιώς μπορεί να σε νεκρός με πει. Δεν πειράζει, Μπρους, δεν πειράζει. Ό,τι και να πεις αύριο δεν θα σβήσει το σήμερα. Αυτή την εικόνα, αυτή την καθοριστική στιγμή, αυτή θα θυμούνται όλοι. Τη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας. Τι αυτά που λες! Ποιος νομίζεις ότι είσαι! Σημαντικό με τη στιγμή της ιστορίας! Ένα φρικτό είσαι, ένας καημένος αλήθεια! Όχι, είναι και γενικά! Ρε φίλε, τίποτα καλύτερο. Τι άλλο θέλεις πια, να πάρ' το όπλο σου. Τι άλλο θέλεις. Ο βασιλιάς του χώρου. Δύο δολοφόνοι. Μία playmate του μήνα που πεθαίνει. Μια απόμακρη ψυχρή πρώην σύζυγος. Ένα σεξι κλαψομούνικο 16χρονο. Έβατα, όπλα, τα έχουμε όλα εδώ, Μπρους. Κανένας δεν θα το ξεχάσει. Θα χαραχτεί στο μυαλό τους για πάντα και κάθε φορά που θα σε βλέπουν, Μπρους, θα σε θυμούνται να αγκαλιάζεις εμένα και τη σκάουτ. Ενώ η Μπρουκ θα πεθαίνει στα πόδια σφωνάζοντας. Ξύπνα μερικοί, σπήραμε έναν άνεμο και θερήσαμε έναν τυφώνα. Γεια σας. Με λένε σκάουτ, τι θέλετε παρακαλώ. Μπορώ. Ναι. Έτοιμη, η κάμερα. Έτσι απαντάμε στα μοτέλ, μου φαίνεται πολύ ωραίο. Ο Γουέιν λέει πάντα ένα ξέρω ναι. Ναι. Κατεβαίνω. Μπρους, σκέψου αυτά που είπαμε, έτσι. Αλλιώς ξέρεις, θα κάνω αν βέβαια δεν προφτάσει το μωρό μου και δεν το κάνει αυτό, Μπρους. Μωρό. Μωρό. Δεν θα αργήσω. Δεν είναι πολύ έστιμος ο Γουέιν. Όχι. Αν νομίζει ότι θα κάνω αυτό που ζητάει, δεν είναι έστιμος καθόλου. Θα το κάνεις, δεν αποφασίζεις πια εσύ. Νομίζω ότι θα λάβω μέρος σε αυτό το σύρκο δεσποινής, ε. Θα ενισχύσω την ψυχασθένεια που μας τα είχε τηλεόραση εγώ. Ποτέ. Σαν δημιουργός διαθέτω με στοιχειώδη εκαιρεότητα. Έχω συνέστηση των ορίων! Έχω μια εικόνα, αλλά που πρέπει να σκεφτώ. Κι εγώ έχω μια σφαίρα στο χέρι. Μπρουκ, οπότε φωνάζει ο μοραγιστής σου, τον ήπνε βρίζει, σε παρακαλώ. Τώρα ακούστε εγώ να το σκέφτε την εικόνα. Δεν ξέρω τι είναι πληγωμένη του Ντάνιελ. Όταν μπορέσω να βοηθήσω, θα το κάνω. Σου ορκίζομαι τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι αδύναμος. Ένας αδύναμος καλλιτέχνης. Τουλάχιστον μας ξέρω για την ακαιρεότητά σου, μπαμπά. Είναι πάρα πολύ. Όχι, παιδί μου, βέβαια. Πρέπει να λάβω υπόψη μου τις κοινωνικές περιπλοκές. Αυτή τη υπόθεση. Φάρα αυτό που ζητάει είναι αλήθικο. Είναι σκόφαρα. Θέλουν να του δικαιολογήσουν τα εγκλήματά του. Κανένα δεν θέλει να πάρει την ευθύνη για τίποτα.
Θα πρέπει να πω παρκάρι στο παιχνίδι. Παρκάρι, Χριστέ μου! Κόλλησε με! Θα σε βοηθήσω! Συνελευθυκοποίηση της Αμερικής. Μπρούσε σε πολύ μαλάκα. Συνελευθυκοποίηση, υπάρχει τέτοια λέξη. Και βέβαια δεν υπάρχει. Μα είναι λεξιλόγιο αυτό που έχεις. Γι' αυτό δεν σε καλούν οι δημοκρατικοί στα συνέδριά τους. Όσες χιλιάδες δολάρια για τους έχεις δώσει. Καταλαβαίνεις πάρα αυτούς τους άνθρωπους δεν αιμολογήσουν και φίλων για τους φόρους του. Άρα στη τηλεόραση δεν μπορώ να το κάνω. Μα τρελαθεί! Πυροβάτησε την Μπρούκ και δεν πυροβολήσει εμένα στο στόμα. Ποιος νιώθεις να μπορούσε να το πει ότι μέσα το μου δεν ατελειώνουμε. Δεν μπορώ να το κάνω, θα είναι νεκρός. Το σωμάστατος βέβαια δεν θέλει να καταστρέψει μόνο αυτό που είμαι, αλλά και αυτό που υπήρξα. Ό,τι κατάφερα μέχρι τώρα. Θέλει να μου και να πω τι ταινίες μου φάρα όλη μου ζωή. Είναι ένα πορνογράφο. Έγκε! Ποιος σκέφτηκε μόνο για τις ταινίες πια. Εγώ, φάρα! Και το έργο της ζωής μου φάρα. Είναι η κληρονομιά μου. Και δώστε να το μειώσει. Να το καταπατήσει αυτό το κάθαρμα. Αυτό το σκατά. Για πρόσεξε πώς μιλάς. Γιατί περίμενες να το συμπαθήσω. Φιλεράκος είναι μαντιακός, σαδιστής. Ένας ψυχασθενής χωρίς αισθήματα. Δεν έχεις γνωρίσει την καλύτερη πλευρά. Έχω υποχρέωση και έχω καθήκον ως καλλιτέχνης, ως άνθρωπος που ασχολείται. Πώς δεν βγάζεις το σκασμό καλύτερα. Τι είπες. Βαρέθηκα με τις μαλακίες σου τόση ώρα. Αυτό είπα. Έχουμε και πιο σοβαρά πράγματα να σκεφτούμε. Σοβαρά. Πιο σοβαρά από τη ζωή μου. Μάλλον. Εγώ είμαι αυτή που με θέλει. Όλα τα σοβαρά αυτή τη στιγμή. Ακούστε, δεσποινή σκάουτ. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Μήπως μπορείτε να αφήσετε τον άντρα μου να κάνει ένα τηλεφώνημα. Ξεκάτε. Τι στο διάλογο έχεις το μυαλό σου, Φάρα. Κοίτα, Μπρούς. Αν αυτή η κατάσταση σε καταστρέψει. Σαν καλλιτέχνη βέβαια δεν πειράζει καθόλου. Ίσα ίσα είναι καιρός να αρχίσεις να ζεις και εσύ λιγάξαν άνθρωπος.